Και πάμε να ετοιμάσουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε μία μιλόπιτα με ψωμί. Πολύ καλά ακούστε. Θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε ό,τι φύρα, ό,τι γωνίες, ό,τι ψωμί σας περισσεύει στο σπίτι, φτιάχνοντας την πιο υπέροχη, ζουμερή, γεμάτη σε γεύση μιλόπιτα που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Θα σας πω μόνο κάτι. Όταν την έφτιαξα και την έδωσα να δοκιμάσουν όλοι, κανείς δεν κατάλαβε ότι είχα βάλει ψωμί και όλοι με ρωτούσαν τη συνταγή για τον μπισκότο. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά και να το φτιάξουμε. Για τη μιλόπιτα με ψωμί θα χρειαστούμε. Για τη βάση 300 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 500 γραμμάρια ψωμί του τόστ και 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 2 μήλα κόκκινα, 2 μήλα πράσινα, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1/4 από 1 κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο με σίκο παν, 3 κρόκους από μεσαία αυγά, 25 γραμμάρια corn flour, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 1 πρέζα αλάτι και 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ζάχαρη άχνη και κανέλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε ένα μπολ και στο μπολ θα ρίξουμε το βούτυρο λιωμένο, εδώ, και τη ζάχαρη. Και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Θέλουμε να λιώσει τελείως η ζάχαρη μαζί με το βούτυρο. Να σας πω ότι άμα δεν θέλετε να βάλετε βούτυρο και έχετε μαργαρίνη, μπορείτε να βάλετε και μαργαρίνη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα βγει πιο οικονομική η συνταγή με τη μαργαρίνη, η αλήθεια είναι. Αλλά το βούτυρο πάντα μας δίνει το κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον σε αυτές τις συνταγές. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά και όλα πάνε καλά. Ως τώρα δεν έχουμε κάνει κάτι δύσκολο, σωστά. Ξέχασα να βάλω λίγο βανίλια. Θα βάλω τώρα, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε οποιοδήποτε ψωμί μας έχει περισσέψει στο σπίτι. Είτε είναι ψωμί του τόστ, είτε είναι ψωμί άκρες ή κόρες, είτε μας έχει περισσέψει κάποιο κέικ, κάποιο μπισκότο. Μπορούμε να το βάλουμε για να χρησιμοποιήσουμε και να φτιάξουμε την πιο υπέροχη ζύμη για αυτή τη μιλόπιτα. Απλά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να θρηματίσουμε τα ψωμιά μας. Βέβαια, αν έχετε μόνο ψωμί του τόστ, είναι ακόμα καλύτερα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ψωμιά κάνουν μια χαρά. Λοιπόν, παίρνω το ψωμί, το βάζω μέσα και να είναι παγιάτικο δεν μας πειράζει. Και χτυπάω πολύ καλά σε δόσεις μέχρι που να διαλυθεί τελείως. Και το δύσκολο κομμάτι της συνταγής μόλις πέρασε. Εντάξει, έχει άλλο ένα με τα μήλα, αλλά δεν πειράζει. Το λέω αυτό για να σε ψυχώσω, μην νομίζετε ότι είναι δύσκολη η συνταγή, είναι πανεύκολη. Οπότε ρίχνουμε και το υπόλοιπο ψωμί μέσα. Και ενώ φαίνεται πολύ η ποσότητα, δεν είναι, γιατί με το που φορέσω γάντια θα μικρύνει αρκετά. Κοιτάξτε. Όχι με το φορέσω γάντια, δεν είμαι μάγος να μικρύνει έτσι. Πρέπει να ανακατεύσω πρώτα, το καταλαβαίνετε. Οπότε, φοράμε γάντια. Θα ρίξω λίγη κανέλα. Και πιέζω καλά με τα χέρια μου να πάει το βούτυρο παντού. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δοκιμάσετε. Το μείγμα σας είναι πέντα νόστιμο. Παναγία μου. Βούτυρο, κανέλα, ψωμάκι. Είναι καταπληκτικό. Τώρα, θέλουμε μία φόρμα 25 εκατοστών και θα ρίξουμε περίπου το 80% του μείγματος μέσα. Εδώ. Και τώρα πρέπει να δημιουργήσω μία βάση για να βάλω τη γέμιση από τα μήλα. Πιέζω καλά και κοιτάξτε εδώ. Πόσο εύκολο ζυμάρι είναι αυτό. Έχετε ξαναφτιάξει πιο εύκολο ζυμάρι για μιλόπιτα? Ποτέ. Και ήρθε η ώρα να ψήσουμε τη βάση μας. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 160 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 25 λεπτάκια. Και σε 25 λεπτάκια θα είναι έτοιμη η βάση μου για να ρίξω τη γέμιση. Όπου η γέμιση τι πρέπει να έχει μέσα? Μήλα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μήλα θέλετε. Τώρα, βέβαια, σε τέτοιες συνταγές ιδανικότερο είναι να χρησιμοποιούμε πράσινα μήλα γιατί κρατάμε περισσότερο στο φούρνο. Αλλά και τα υπόλοιπα μήλα δίνουν ιδιαίτερες υφές. Οπότε είναι σχετικό, δεν έχει σωστό και λάθος. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο, οπότε γι' αυτό το λόγο κάνω ένα συνδυασμό. Τα πράσινα μήλα δεν θα λιώσουν μέσα στο φούρνο, θα έχουν δάγκωμα, θα κάνουν αυτό το κράτς που μας αρέσει. Τα κόκκινα μήλα θα λιώσουν λίγο μέσα στο φούρνο, οπότε θα γίνουν σαν μαρμελάδα. Μας αρέσουν και τα δύο. Τώρα, καθαρίζουμε τα μήλα γύρω-γύρω. Εδώ.
Και με το που ξεφλουδίσουμε τα μήλα μας, ήρθε η ώρα να τα κόψουμε σε κυβάκια. Θέλουμε ωραία κυβάκια. Μπορούμε να τα κάνουμε και στον τρίφτη, αλλά στη συγκεκριμένη συνταγή θέλουμε να τα καραμελώσουμε. Οπότε όσο περισσότερο δάγκωμα έχουν, τόσο καλύτερα. Οπότε θέλουμε ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά. Και εμένα με αυτόν τον τρόπο που τα κόβω, μου βοηθάει πάρα πολύ στο να βγάζω και τον πυρήνα. Δεν χρειάζομαι από πυρήνο τι, γιατί κατευθείαν έτσι βγαίνει. Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Δεν θέλουμε κουκούτσια σε αυτή τη συνταγή, το καταλαβαίνετε. Θέλουμε μια ευχάριστη, πεντανόστιμη μιλόπιτα. Όταν την τρως, το όλο συνέστημα πραγματικά να σε εξιτάρει, να παίρνει την γεύση από το μήλο, από το βούτυρο, από τα αρωματικά που θα βάλουμε, όλα τα καλούδια μέσα. Και τώρα θέλω να κόψετε μικρά κομματάκια εδώ το μήλο. Εδώ. Εννοείται πως δεν πρέπει να είναι ομοιόμορφα, δεν έχουμε κανένα θέμα με αυτό. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα αντισταθώ και δεν θα φάω καθόλου μήλο, καθώς κόβω τα μήλα μου στη μιλόπιτα. Και το τελευταίο μιλαράκι μου. Θα το φάω. Ωραίο πράγμα το μήλο. Για μένα είναι το πιο νόστιμο φρούτο. Λοιπόν, το τηγάνι μας έχει κάψει, οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε το μήλο μας. Εδώ. Αναγία μου, τι ωραίος θόρυβος είναι αυτός. Και ήδη μύρισε καταπληκτικά. Θα γίνει ωραίο το μήλο μας, θα γίνει σαν μαρμελαδίτσα και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Χρειαζόμαστε ζάχαρη. Κανέλα. Τζίντζερ. Το βούτυρο. Εδώ. Και κρέμα βαλσάμικο με σίκο Παν Ζαφυρόπουλος. Φτιάχνεται από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών και χυμό ελληνικών σίκων χωρίς προσθήκη νερού και ζάχαρης. Οπότε πολύ σημαντικό είναι να ρίξουμε και την κρέμα μας μέσα τώρα γιατί θέλουμε να πάρουν γεύση τα μήλα. Οπότε δεν χρειαζόμαστε πολύ. Τρεις κουταλιές της σούπας είναι αρκετές και τις ρίχνουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Εδώ. Τέλεια. Και τώρα, πολύ απλά, θα ανακατέψω λίγο. Θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα αφήσω περίπου 10 με 15 λεπτά να σιγοβράσει η γέμιση για τη μιλόπιτα. Λοιπόν, και τα μιλαράκια μου είναι έτοιμα. Θέλω να δείτε σε τι μορφή έχουν φτάσει να είναι, γιατί έχει φύγει όλη η υγρασία, αλλά έχει μείνει ατόφιο το μήλο, όπως βλέπετε. Και τώρα χαμηλώνω τη φωτιά. Έχω βγάλει τη βάση μου από το φούρνο. Βλέπετε εδώ πέρα, έχει σφίξει, έχει γίνει τέλεια. Κοιτάξτε. Να θυμίσω ότι αυτή τη βάση τη φτιάξαμε με ψωμί. Και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τη μιλόπιτά μας. Να σας πω ότι μπορούμε όντως να ρίξουμε έτσι όπως είναι τη γέμιση με τα μήλα μέσα και να γίνει μια νόστιμη μιλόπιτα. Αλλά η συγκεκριμένη μιλόπιτα έτσι όπως τη φτιάχνουμε έχει κάτι ιδιαίτερο. Μέσα είναι σαν μπουγάτσα. Έχω βρει έναν τρόπο να φτιάχνω μια υποτυπώδη κρέμα μέσα μαζί με τα μήλα. Πραγματικά την πάνε σε άλλο επίπεδο. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χρειαζόμαστε ένα μπολ. Θα ρίξουμε μέσα τρεις κρόκους. Το corn flour. Θα ανακατέψουμε τους κρόκους μαζί με το corn flour, εδώ. Μόλις ανακατευθούν οι κρόκοι με το corn flour, θα ρίξουμε μέσα και την κρέμα γάλακτος. Εδώ. Ρίχνουμε την κρέμα μέσα. Μία πρέζα αλάτι. Λίγο βανίλια. Ανακατεύουμε. Και αυτό το μείγμα που βλέπετε τώρα εδώ, καθώς θα ψήνει τη μιλόπιτα, θα γίνει μία πατισερή, μία κρέμα με γεύση βανίλια. Είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας, δεν έχει κάποια δυσκολία. Το μόνο που θέλω είναι να ανακατέψετε πολύ καλά, να διαλυθεί το corn flour μαζί με τους κρόκους και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και έτσι όπως είναι, σε χαμηλή φωτιά, βλέπετε, έχω χαμηλώσει πάρα πολύ τη φωτιά. Θα ρίξετε μέσα στα μήλα, εδώ. Ανάψτε λίγο τη φωτιά και ελεγχόμενα. Λίγο θα ανακατέψουμε τώρα. Εδώ. Ίσα ίσα λίγη ώρα, κοιτάξτε.
Εδώ. Ανακατεύουμε 10 δευτερόλεπτα. Και μόλις ανακατέψουμε 10 δευτερόλεπτα, κοιτάξτε πώς έχει σφίξει το μείγμα. Παίρνουμε έτσι όπως είναι όλη τη γέμιση. Και τη ρίχνουμε μέσα. Εδώ. Τώρα, έχουμε κρατήσει λίγο ψωμί στην αρχή του, θυμάστε? Μπράβο. Το ρίξουμε έτσι όπως είναι από πάνω. Εδώ. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 160, δεν έχει σταματήσει να δουλεύει. Και θα ψήσω για άλλα 40 λεπτά. Στο τέλος, το αποτέλεσμα πραγματικά θα δικαιώσει και εσάς και εμένα. Το 25% της σύστασης του μήλου αποτελείται από αέρα. Για τον λόγο αυτό, το μήλο μπορεί παρά το βάρος του να επιπλέει στο νερό, αλλά και να μας χορταίνει, μια και είναι καλή πηγή φυτικών ινών. Όλες οι ποικιλίες μήλων δίνουν καρπούς πλούσιους σε θρεπτικά συστατικά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κόκκινα μήλα είναι ακόμα πιο πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Και η μήλοπιτά μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Γίνεται με το τίποτα. Όντως έχει κάποια τεχνοτροπία για να την πετύχουμε τέλεια, αλλά κοιτάξτε εδώ. Υπάρχει, είναι φανταστικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο άχνη ζάχαρη από πάνω, εδώ. Και το πιο φανταστικό με αυτή τη μιλόπιτα είναι η τεχνοτροπία που φτιάχνεται. Πραγματικά πήραμε ψωμί, το ψωμί που ίσως να μην έχετε φανταστεί ποτέ ότι μπορούμε να κάνουμε γλυκά, και το μεταμορφώσαμε σε κάτι τόσο σπουδαίο. Από γεύση είναι μοναδική. Ακόμα και ζυμάρι κανονικό να κάναμε από την αρχή, πατ μπρεζέ, ακόμα και αν χρησιμοποιούσαμε τα καλύτερα μπισκότα της αγοράς, τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα παίρναμε. Και ήρθε η ώρα να κόψω κομμάτι. Να κόψω ένα κομμάτι από εδώ. Ωραίο και όμορφο. Και κοιτάξτε εδώ. Είναι η πρώτη μιλόπιτα που μπορείτε όντως να δείτε τα μήλα μέσα. Και είναι πραγματικά τόσο μοναδική και τόσο νόστιμη που όταν τη δοκιμάσετε δεν θα πιστεύετε ούτε εσείς οι ίδιοι ότι τη φτιάξετε με ψωμί. Για τη μιλόπιτα με ψωμί. Φτιάχνουμε πρώτα τη βάση, βάζουμε σε ένα μπολ το λιωμένο βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και ανακατεύουμε. Βάζουμε το ψωμί σε δόσεις στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια και χτυπάμε μέχρι να γίνει τρίμα. Προσθέτουμε το τριμμένο ψωμί στο λιωμένο βούτυρο με τη ζάχαρη, ρίχνουμε την κανέλα και ανακατεύουμε με τα χέρια μέχρι να γίνει ένα ενιαίο μείγμα. Απλώνουμε τα 3 τέταρτα από το μείγμα σε μια στρογγυλή φόρμα με αποσπόμενη βάση, καλύπτοντας και τα πλαϊνά τυχώματα της φόρμας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 25 λεπτά και αφήνουμε τη βάση να κρυώσει. Για τη γέμιση, ξεφλουδίζουμε τα μήλα, τα κόβουμε σε μικρά κυβάκια και τα σοτάρουμε σε ένα καυτό τηγάνι. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, την κανέλα, το τζίντζερ, το βούτυρο και την κρέμα βαλσάμικο με σίκο. Ανακατεύουμε και σιγοβράζουμε για 10 με 15 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα. Έπειτα βάζουμε σε ένα μπολ τους κρόκους και το corn flour και χτυπάμε με ένα σύρμα. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το αλάτι, τη βανίλια και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνει μια ρευστή κρέμα. Ρίχνουμε το μείγμα στα μήλα και ανακατεύουμε για 10 δευτερόλεπτα. Απλώνουμε τη γέμιση με τα μήλα στη βάση, ρίχνουμε το υπόλοιπο τρίμα από το ψωμί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 40 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε τη μιλόπιτα να κρυώσει, πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα. Θα δοκιμάσω. Πραγματικά, δεν υπάρχει. Είναι γέμιση μέσα σαν μπουγάτσα με μήλο, αυτό που σας έλεγα. Έχει αρωματικά, έχει κρέμα βαλσάμικο. Το ψωμί απ' έξω είναι τόσο αρωματικό με το τζίντζερ, την κανέλα. Το βούτυρο βγαίνει. Είναι πραγματικά έκρηξη γεύσεων μέσα στο στόμα σου. Δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Είναι μια συνταγή που ξέρω ότι θα δοκιμάσετε, γιατί σας φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που τη φτιάξαμε. Οπότε ανυπομονώ να βγάλετε φωτογραφίες για να μου στείλετε. Είναι φανταστική.